εκατομμύρια έχετε εισπράξει από εκτελέσει ενταλμάτων μεταξύ 25 Δεκάτου του 2021 και 14 Τετάρτου του 2022. Σωστά. Ε, θα χρησιμοποιήσω το εκτελέσεις εκτελέσει αντί εισπράξει για διάφορου λόγους λόγου. για Καταρχήν, ο, ο, ο στόχο είναι από τη μια να γίνουν περισσότερε εκτελέσει και ο δεύτερο στόχο αυτή τη προσπάθεια από τον κύριο χωριστεί από τον Οκτώβριο, ουσιαστικά είναι να υπάρξει πραγματική εικόνα γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Δηλαδή, ε, τι διαφορέ που υπάρχουν στα διάφορα ποσά, είτε κοινωνικέ ασφαλίσει είτε και τα διάφορα άλλα ζητήματα. Το γεγονό ότι έχουν εκτελεστεί, όπω φαίνεται και από τον πίνακα που σα έχω στείλει, 29.000 εκτελέσει, ουσιαστικά σχεδόν 4,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αμελετέ ο αριθμό και είναι πολύ σημαντικό. Και α σκεφτούμε ποια άλλη υπηρεσία. Οι λειτουργοί έχουν εκτελέσει ένα μεγάλο αριθμό ενταλμάτων με αυτά τα ποσά. Όμω, εκείνο το οποίο θα πω και να τονίσω, όπω και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ, είναι ότι δεν πρόκειται σίγουρα να: Μειωθεί ο αριθμό στη βάση του, του όγκου που υπάρχει, απλά γίνεται μια καλύτερη διαχείριση τη όλη κατάσταση. Και να τονίσω επιπρόσθετα, κύριε Κυριακό, ότι για παράδειγμα, για να δώσουμε και κάποια ενδεικτικά αθέλετε, στατιστικά στοιχεία, η, η χτεσινή ημέρα α, ήταν σχεδόν οι εκτελέσει 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε και σε μια κατάσταση που ενδεχομένω να υπάρχουν κάποιε δυσκολίε στον κόσμο. Οπότε. Γίνεται μια διαχείριση μέσα στα πλαίσια τα σωστά. Έχουμε δώσει οδηγίε για πλήρη δραστηριοποίηση. Υπάρχει ένα συνεχέ ενδιαφέρον από την Υπουργό Δικαιοσύνη και από την ηγεσία τη αστυνομία, ώστε να γίνει μια σωστή δουλειά. Και επίση εδώ να τονίσω ότι υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει συνεργασία και του ευχαριστώ μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον Πρωτοκολλητή του Ανδράτου Δικαστηρίου. Μέτρο Κοινωνική Ασφαλίση, το Υπουργείο Καινοτομία και Έρευνα, την Νομική Υπηρεσία. Οι αυτοί είναι οι εταίροι που όλοι μαζί θα πρέπει να δούμε γιατί καταγράφονται προβλήματα. Και ένα παράδειγμα, υπάρχουν κάποιε διαφορέ στα εντάλματα Μέτρο Κοινωνική Ασφαλίση. Υπάρχουν άρφα αριθμοί σε εμά, αυτοί έχουν κάτι διαφορετικό. Ε, απλά αυτά πρέπει να, να, να. επιληθούν έτσι ώστε να υπάρχει, όπω έχω πει και προηγουμένω, η πραγματική εικόνα. Και το μήνυμα το οποίο στέλνετε μέσα και από αυτήν την εκπομπή σήμερα, ποιον είναι προ του πολίτε οφειλέτε, Είναι ότι όσοι πολίτε, ουσιαστικά οφειλέτε, ε, έχουν εντάλματα ή έχουν υποχρεώσει, είναι καλό μέσα και από τι ανακοινώσει που γίνονται. Και αυτό είναι για το σημαντικό στοιχείο τη δημοσιοποίηση, αν θέλετε, να επισκεφθούν από μόνοι του, να έρθουν σε επαφή με τι αστυνομικέ διευθύνσει, με του ολαμιστέ εκτελεστικών ενταλμάτων, έτσι ώστε να πληροφορηθούν ε, για τα, το τι οφείλουν και να υπάρξουν οι ανάλογε ρυθμίσει. Υπάρχει και ο διακανονισμό μέσω τη νομική υπηρεσία. Γιατί λόγω και τη κατάσταση με την πανδημία, που ενδεχομένω κάποιοι να επιλέξουν να μεταβούν στο εξωτερικό, για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Εκεί, Εκεί στα αεροδρόμια, στο ναι. πήγε, και τα κτλ. Αν αντιλαμβάνεστε ότι οι, οι, οι οδηγίε εκδίδονται από του πρωτοβολητέ. Η αστυνομία εκτελά. Έχει τρόπο να δούμε, να μπορούμε να μπούμε και να δούμε αν χρωστάμε κάτι, σωστά. Βεβαίω. Ναι. Υπάρχει το. Μέχρι τη στιγμή υπάρχει μέσω τη JCC που μπορεί κάποιο να τοποθετήσει το, το δελτίο ταυτότητα του, την ημερομηνία λήξη τη ταυτότητα για λόγου βασικά προστασία έχει προσθεθεί αυτών των στοιχείων. Και εκεί θα, εάν έχει εντάλματα, θα τον παραπέψει σε αστυνομικό σταθμό. Αν δεν έχει, θα, θα γράψει. Λοιπόν, να, δεν να δούμε υπάρχει. ξανά τι κάρτε. Δηλαδή, δώστε μου την πρώτη κάρτα, σα παρακαλώ. Εδώ είναι 4,5 από 25 δεκάτου του 2021. Mm -hmm. Και είναι άρα υπαρχία. Ενώ από ό,τι φαίνεται, το διάστημα από 1η του Απρίλη μέχρι 14 πήγατε στι 315.000. Ναι, ε, εκεί το ποσό είναι να ότι 315.000. Είναι περισσότερο, αλλά λόγω των στατιστικών δεδομένων που ε, είχαν εκδοθεί εκείνη τη, τη, τη στιγμή, τα στοιχεία ήταν αυτό το ποσό το οποίο έχετε πει. Δηλαδή, περίπου κάθε ένα μήνα είναι γύρω στι 600-700.000 εισπράξει, ή εξαρτάται, περίπου. Εξαρτάται κάπου ναι. εκεί. είναι. Ε, Αντιλαμβάνεστε ότι έχει σημασία, αν και οι, οι εκτελέσει πότε γίνονται, αρχέ του μήνα μπορεί να είναι περισσότερε. Ε, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το έχω πει είναι στη βάση κάποιων προτεραιοτήτων. Δηλαδή, Υπάρχουν κάποια ενταλμάτα τα οποία χρονολογούνται. Γι' αυτό έχω πει και προηγουμένω ότι αυτοί που το γνωρίζουν καλά να επισκεφθούν την αστυνομία. Ε, θα πρέπει αυτά τα παλιά ενταλμάτα, αυτά που χρονολογούνται, είναι προτεραιότητα ή αυτοί που εταιρείε που υπάρχουν που οφείλουν κάποια χρηματικά ποσά να γίνουν άλογε ρυθμίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και το στοιχείο τη, αν κάποιο δεν το εκτελέσει, τη σύλληψη. Αντιλαμβανόμαστε αν τι δυσκολίε. Μπορεί να το Να το χειριζόμαστε σε ένα επίπεδο για να μην δημιουργούνται προβλήματα στου Συ, πολίτε. Ναι, συνολικά, Αλλά... πόσο, ο στόχο πόσο είναι. Γιατί φαντάζομαι από αυτά τα ποσά υπάρχουν κάποια που δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Ναι, ο, ο στόχο είναι. Ε, και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι εργαζόμαστε και στη βάση τη έκθεση του Γενικού Και αναμένεται να έχω και συνάντηση με το γραφείο του Γενικού για να θέσω κάποια θέματα τα οποία έχουν προκύψει μέσα από αυτήν τη διαδικασία και την έρευνα που έχουμε κάνει Μάλιστα. από τον Οκτώβρη. Είναι από τη μια να αυξηθούν οι εκτελέσει, σίγουρα, που είναι δουλειά δική μα εκ των πραγμάτων. Και το δεύτερο, αυτά τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν, να ξεκαθαρίσουν, να μην μένουν εκεί και να είναι χρωμένα στην αστυνομία. Και να προσθέσω για κάτι το οποίο. Και να διαφοροποιείται και το ποσό να είναι ποσόναν, ναι, ο πραγματικό ο στόχο. Για να μην εάν, έχουμε ποσά το εάν, θα εσπράξουμε. Εάν ναι, ναι, ναι. την επόμενη φορά και σίγουρα υπάρχει. Στη βάση δημοσιεύματο, πάντα. Ένα δημοσιεύμα ότι τόσα εκατομμύρια ανέσπραχτα ε, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Άρα, αυτό η, πάντα αποκρίνεται. Όχι, είναι η πραγματική κατάσταση. Η πραγματική. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία και να τονίσω είναι και η εφαρμογή του injustice θα επιλύσει διάφορα προβλήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η μηχανογράφηση τη αστυνομία παρέχει αρκετά στοιχεία. Όμω, με αυτή τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί, αντιλαμβάνεστε ότι διάφορα θέματα θα, θα επιληθούν. Μάλι. Και βεβαίω και προ όφελο των πολιτών και τη όλη διαδικασία η οποία τηρείται. Πάμε και στην Παρδίβια. Πώ την διαχειριστήκατε και ποια εικόνα έχετε εκεί στην αστυνομία, ε, Ναι. Κύριε Κύριε να σα ευχαριστήσω γιατί θέσετε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει απασχολήσει γενικότερα τα μέσα ενημέρωση και είναι σημαντικό να το αναφέρομαι. Εργάζεται η αστυνομία ουσιαστικά κατά κύριο λόγο σε δύο πτυχέ και τομεί. Το ένα, η, 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 ο ένα τομέα είναι εκτό τη αστυνομία, δηλαδή οι ελέγχοι που γίνονται στη βάση κατά πόσο αντιρρούνται τα διδάγματα, και το δεύτερο είναι εντό τη αστυνομία. Σε αυτήν την κατάσταση είναι ε, ο συνεχή έλεγχο από τι 18 Τρίτου Μάλιστα. τα κρούσματα τα οποία υπήρχαν στην, ε, στην αστυνομία όσον αφορά τα μέλη μα. Και ε, ε, έχουν καταγραφεί από τι 18 Τρίτου που αντιρρούνται τα στοιχεία ανελειμπό μέχρι σήμερα είναι 2.809. Μέλη μα έχουν νοσήσει. Μάλιστα. 80% έχουν, έχουν εμβολιαστεί και με τα τρία εμβόλια μέχρι στιγμή και ο μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί είναι τι 12 πρώτου του 2022. 288 μέλη. Που ήταν ταυτόχρονα, Τώρα, μάλιστα. Υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θέλω να τονίσω μέσα από αυτήν τη διαχείριση. Μπορώ να πω τη παρατεταμένη κρίση, γιατί είναι η διαχείριση μια κρίση η πανδημία σε όλα τα επίπεδα. Για την αστυνομία εντό, ότι το στοιχείο τη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων έτσι ώστε από τη μια τη στήριξη των μελών, την προστασία των μελών και από την άλλη να μην επηρεάζεται κατά κύριο λόγο η επιχειρησιακή δυνατότητα τη αστυνομία. Και το δεύτερο είναι οι προτεραιότητε οι οποίε έχουν δοθεί. Ε, υπάρχουν οι λειτουργίες ασφάλεια και υγεία όπου έχουν δραστηριοποιηθεί. Η εφαρμογή των διαταγμάτων, μέτρα υγιεινή και προστασία στου χώρου εργασία. Η εφαρμογή του θεσμού τη τηλεδιάσκεψη αντιλαμβάνεστε ότι. Άρα λειτουργεί σαν διαβόληση. Αντί να λειτουργεί σε όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Ακριβώ. Για να υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, να μην, να μην υπάρχει έλλειψη στην επικοινωνία. Μάλιστα. Μέσα από αυτέ τι διαδικασίε φαίνεται ότι τα αρνητικά που καταγράφονται σε μια πανδημία υπάρχουν και στα θετικά, το πώ διαχειρίζεται σε μια κατάσταση, πώ μπορεί, ε, αν θέλετε, να έχει αποτελέσματα και υπάρχει και ο ρόλο εδώ, θα, θα το πω των διευθυντών ω προ τη βοήθεια και στήριξη των συναδέλφων που αντιμετωπίζαν τα οποιαδήποτε προβλήματα, είτε με ανήλικα παιδιά στο σπίτι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δύο σύντομε ερωτήσει και απαντήστε μου σύντομα. Τα πρόστιμα του COVID τα εσεί ή όχι. Ε, κοιτάξτε, όταν καταλήξουν σε εντάλματα και θα υπάρξουν. Είναι στη δική σα κατηγορία. Θα δούμε πώ θα, θα εξελιχθεί. Και αν κάποιο πεθάνει και χρωστά, τι γίνεται, διαγράφεται ναι. το προστιμό. Τώρα, αυτό είναι κάτι, είναι μέσα στα ερωτήματα και στα δεδομένα τα οποία έχουμε καταγράψει, τα οποία θα συζητήσουμε. Γιατί αν αντιλαμβάνεστε, έχει σημασία για τι κατηγορία εντάλματο μιλούμε. Μάλιστα. Εάν αυτό ο οποίο έχει αποβιώσει είναι κοινωνική ασφαλίση, είναι μια ιδιωτική ποινική, είναι αστική υπόθεση. Γιατί έχει σημασία και Μάλιστα. εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ κατηγορίε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά. καλά. καλή συνέχεια. Σε τρία λεπτά θα πάμε στην Εμεσό, πάμε στον κύριο Κόκκινο, πάνε μέρες.